Μια σημαντική πρωτοβουλία ως έμπρακτη στήριξη στους ανθρώπους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές, αλλά και με στόχο την ανάπλαση των δασικών εκτάσεων που έγιναν στάχτη, ανέλαβε η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Ποντιακής Νεολαίας. Με τίτλο «Φύτεψε το δέντρο σου στην Ελλάδα», εγκαινιάζει μια διεθνή δράση, για την οποία ενημέρωσε με επιστολή τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Όλοι οι απόδημοι Ελληνές έπαθαν ένα σοκ, γιατί βλέπαμε εικόνες στην τηλεόραση πως καίγεται η αγαπημένη μας πατρίδα, και να μην είσαι εκεί και να τα βλέπεις, ξέρετε, από μακριά, είναι ακόμα πιο δύσκολα. Αυτό μας πονάει πάρα πολύ και αυτό θέλουμε να είμαστε πάντα δίπλα στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Αυτό το ελληνικό στοιχείο ζει μέσα μας. Αγαπάμε την Ελλάδα, την πατρίδα. Συνειδητοποιώντας το μέγεθος των συνεπειών της φυσικής καταστροφής που έπληξε την Ελλάδα, σας ζητάμε να εξετάσετε τη διεθνή δράση «Φύτεψε το δέντρο σου στην Ελλάδα» που διεξάγουμε, στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να συμβάλλει στην αποκατάσταση της μοναδικής χλωρίδας και πανίδας της αγαπημένης μας Ελλάδας. Δεν μπορούσαμε να ήμασταν απόν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είπαμε να δώσουμε το παρόν μας. Mm-hmm. Με ένα μήνυμα, φυτέψτε το δέντρο σου στην Ελλάδα. Θα ανοίξουμε και ένα λογαριασμό στην Ελλάδα, στο οποίο θα καλέσουμε τους απανταχού απόδημους Έλληνες και ποντίους, έτσι ώστε να συμβάλλουν με ο καθένας με το δικό του λιθαράκι. Ό,τι μπορεί ο καθένας να προσφέρει, και μαζεύοντας όλο αυτό το ποσό, στο τέλος θα αγοράσουμε όσες χιλιάδες δεντρίλια χρειαστούν. Την ένθερμη υποστήριξή του στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία εξέφρασε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας, Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος απέστειλε σχετική επιστολή στον Πρωθυπουργό. Αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ, σας ζητώ να υποστηρίξετε την πρωτοβουλία της Ποντιακής Νεολαίας της Διασποράς «Φύτεψε το δέντρο στην Ελλάδα» με στόχο την αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από τη φωτιά. Σχετική επιστολή της νεολαίας έχει αποσταλεί προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριο Νίκο Δένδια. Η νεολαία, η οποία όπως κανένας άλλος ενδιαφέρεται για τη διατήρηση των οικολογικά ευνοϊκών συνθήκων ζωής, δεν συμπάσχει απλά για την καταστροφή που έπληξε την Ελλάδα, αλλά προσφέρεται να δραστηριοποιηθεί ενεργά, ενώνοντας όλο τον κόσμο με σκοπό την παροχή βοήθεια στην ιστορία. Πατρίδα. Η δράση «Φύτεψε το δέντρο στην Ελλάδα» είναι μια ειλικρινής πνευματική όθηση, μια χείρα βοηθείας από τη νέα γενιά στην αγαπημένη Ελλάδα. Σας ζητώ να μην αγνοήσετε αυτή τη σημαντική και έγκαιρη πρωτοβουλία της νεολαίας. Με βαθιά εκτίμηση και σεβασμό, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας, Ιβάν Σαββίδης. Η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Ποντιακής Νεολαίας θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, τον ευπατρίδη Έλληνα ποντιακής καταγωγής, ο οποίος στέκεται πάντοτε δίπλα μας. Οι νέοι ποντιακής καταγωγής από το εξωτερικό δείχνουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο να αποκατασταθούν οι πληγήσεις περιοχές. Σε όλο τον κόσμο απλώνεται η πρωτοβουλία αυτή από τις ποντιακές νεολαίες και με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουν πως δεν μένουν αδρανείς στην τεράστια καταστροφή που υπέστησαν οι περιοχές της Ελλάδας που επλήγησαν.